να έρθει η πίτσα, έχω αρχίσει να πεινάω πάρα πολύ. Εντάξει ρε, δεν μπορείς να περιμένεις λίγο. Τώρα θα έρθει σε λίγο. Οχ, κουδούνι! Να, δεν στο έλεγα εγώ. Άντε πήγαινε να πάρεις την πίτσα και πλήρωσε κιόλας. Γιατί να πληρώσω εγώ, εσύ πρέπει να πληρώσεις σήμερα. Εγώ έχω πληρώσει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το έχεις ξεχάσει. Τι λες ρε, εγώ την προηγούμενη εβδομάδα πλήρωσα. Άντε πήγαινε, θα κρυώσει η πίτσα. Όχι, εγώ δεν πρόκειται να πληρώσω σήμερα. Κοίτα τι θα κάνουμε, έχω ένα κέρμα και όποιον πετύχει αυτός και θα πληρώσει. Εγώ διαλέγω κορώνα. Ωραία, εγώ γράμματα γιατί αυτό έμεινε, είσαι έτοιμος? Όχι. Ξανά. Εντάξει, ήταν τυχαίο τώρα αυτό. Να, ακούς, κορνάει το μηχανάκι. Να το, κορώνα, εσύ θα πληρώσεις. Καλά, εντάξει. Άντε, γεια. Πόπο, έχει ανέβει πολύ η τιμή της πίτσας. Για να δούμε. Είναι ζεστή τουλάχιστον, έλα να φάμε. Πόπο, φαίνεται πολύ νόστιμη. Είναι ακόμη πιο νόστιμη όταν δεν πληρώνεις. 5 minutes later. Αχ, ήταν πολύ ωραία. Καλό θα ήταν να είχαμε και κανένα επιδόρπιο τώρα. Ναι, και εγώ θα ήθελα και ένα γλυκό. Ναι, αλλά να χωνέψουμε την πίτσα και μετά. Ωραία, τελικά σήμερα τι θα κάνουμε? Δεν ξέρω, λες να παίξουμε κάτι? Ωραία, θα κάνουμε ένα challenge κορώνα ή γράμματα. Wow, πώς θα το κάνουμε αυτό? Λοιπόν, αρχικά θα πετάμε το κέρμα και σε όποιον πετύχει αυτό που διάλεξε θα κάνει μια ευχή για τον άλλο. Τι εννοείς, τι ευχές? Λοιπόν, είναι απλό, θα σκεφτούμε κάποιες προκλήσεις ώστε σε αυτόν που το πετύχει να κάνει την πρόκληση που θα του βάλει ο άλλος. Α, ωραία, αλλά τι θα κερδίσουμε? Θα βάλουμε ο καθένας από 50 ευρώ και όποιος νικήσει θα τα πάρει όλα. Τέλεια ιδέα, εγώ παίρνω κορώνα. Ωραία, εγώ βάζω γράμματα. Για πάμε να δούμε. Άντε γεια, είναι κορώνα! Οχ, όχι, πάλι κάποια χαζομάρα θα σκέφτηκες. Γλυκό δεν ήθελες, ας σου κάνω ένα γλυκό με περίεργη γεύση. Πω, τι με περιμένει? Λίγο υπομονή, περίμενε εδώ πέρα. Για κοίτα τι γλυκό σου έφερα. Σ' αρέσει, είναι μπανανίτσα με σοκολάτα. Σ' αρέσει. Ναι, φαίνεται πολύ νόστιμο. Κάτσε, περίμενε να βάλουμε και μία έξτρα γεύση. Έχω και ταμπάσκο. Εσύ ήξερες ότι μου αρέσουν τα καυτερά. Αυτή είναι η πρόκλησή μου, νομίζω πως έχασες. Άντε, καλή όρεξη φιλαράκο. Άρα παιδί μου, πώς θα τα φάω αυτά? Πω, βρωμάει. Έλα φάει, πάει. Φέρε νερό. Κι εγώ με... Άντε κλασιάρι, πάρα σου φέρω λίγο νερό. Μήπως να τα παρατήσεις από τώρα? Όχι, δεν τα παρατάω τόσο εύκολα. Άντε, έλα να ξαναπετάξουμε το κέρμα. Ελπίζω να μην την πατήσω εγώ ξανά. Καλά, θα δούμε, τέλος πάντων. Ετοιμός? Είσαι έτοιμος? Τρώγει! Α, τώρα είναι η σειρά σου. Είναι η σειρά σου να κάνεις τη δική σου πρόκληση. Σκεφτόμουν να σου βάλω να πιεις ένα μπουκάλι νερό, αλλά είναι πολύ εύκολο. Οπότε πάω στην κουζίνα και θα σκεφτώ κάτι άλλο. Τι με περιμένει? Παιδιά, εσείς όσο ο Μιχάλης ετοιμάζει τη δική του πρόκληση για μένα, μην ξεχάσετε να βάλετε ένα like, γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ να συνεχίσουμε αυτά τα βίντεο. Κώστα, κοίτα τι έχω. Και τι ακριβώς είναι αυτό? Θα σου κλείσω τα μάτια και θα πάω στο βάλω όπως το κουτάρι. Πάω τώρα να στο φέρω. Σου έφερα κάτι νόστιμο. Πολύ ωραίο. Ελπίζω να είναι όντως κάτι νόστιμο. Ναι, είναι τέλειο. Μυρίζει παγωτάκι. Άντε τέλεια, δώσε μου το παγωτό να το φάω. Τι παγωτό θα δω. Φου, τυρό μου έδωσες, καλύτερο με κανένα ψωμί. Πρέπει να το φας όλο. Αφού αυτό δεν γίνεται να το φας όλο, πας καλά. Τι κόστος θες να το παρατήσεις? Θα δεις μετά τι θα πάρεις εσύ. Άντε να πετάξουμε κι άλλο κέρμα. Τώρα θα δεις που θα κερδίσω. Τώρα θα δούμε.
Όχι πάλι γράμματα, δεν γίνεται αυτό άδικο. Ω, είσαι πολύ τυχερός σήμερα. Άντε πες τώρα τι θες να κάνεις. Έχω μια ιδέα, τώρα έρχομαι. Τι ιδέα να είναι πάλι αυτή? Βλέπεις τα παγκάκια, θα τα βάλεις στην πλώση και θα χορέψεις για 2 λεπτά. Όχι, γιατί σε μένα αυτό. Είσαι έτοιμος? Επιτέλους λιώσανε τα παγάκια, πάμε στο επόμενο. Ωραία, ας πετάξουμε το κέρμα με το 1, 2, 3. Έλα φιλαράκι μου, ήρθε η ώρα και εσύ να χαρείς. Πες τι πρέπει να κάνω. Θα κάνεις κάτι απλό, push-ups. Ω, ευκολάκι. Καλά, θα δεις μετά, θα είναι διαφορετικά push-ups. Πάω να τα ετοιμάσω. Λοιπόν, δεν είναι απλά push-ups, αλλά θα πρέπει να βουτήξεις με το πρόσωπό σου μέσα. Ωχ, ρε φίλε, την πάτησα. Επίσης, με αυτήν τη μάσκα προσώπου θα μείνεις μέχρι το τέλος του challenge. Μήπως θες να τα παρατήσεις? Εγώ δεν τα παρατάω ποτέ. Ωραία, για να σε δω, για πες. Άντε, κάνε, νόστιμο. Κώστα, κοίτα πως έγινα έτσι. Σαν το Ρούντολφ το ελαφάκι είσαι. Άντε, πάμε στο επόμενο. Άντε, πάμε να πετάξουμε. Ελπίζω να βγει γράμματα. Καλά, θα το δούμε αυτό, πας και να με φοβήσεις. Ωραία. Άντε, γεια Μιχαλά, κοκορώνα. Τώρα θα σε διακοσμήσω καλύτερα. Λοιπόν, για να είσαι πραγματικός Ρούντολφ το ελαφάκι, πρέπει να έχεις και κάτι σαν κέρατα. Θα στα βάλω αυτά στα αυτιά σου για να και θα πρέπει βασικά να μείνεις μέχρι το τέλος του challenge. Ωραία, έτοιμος. Πώς είσαι έτσι, σίγουρα δεν θες να τα παρατήσεις, θα σε δουν έτσι οι μαθήτριές σου. Δεν τα παρατάω, αλλά έχω ήδη σκεφτεί τι θα πέσει εσένα. Γελάει καλύτερα αυτός που γελάει τελευταίος. Καλά, θα το δούμε αυτό. Όχι πάλι εγώ, γιατί? Δεν φαντάζεσαι τι έχει να πάθεις τώρα. Αυτό είναι το καινούριο σαλογάκι. Θα πας εσύ και θα κοιτάς το τραγούδι της Coca-Cola. Όχι, θα γίνω ρεζίλη σε όλο τον κόσμο. Άμα θέλεις μπορεί να το παρατήσεις και θα πάρω εγώ 100 ευρώ. Αποκλείεται να τα παρατήσω, πάμε να το κάνω. Άντε, έτοιμο. Τι με βάζεις να κάνω, τέλος πάντων. Coca-Cola light, Coca-Cola normal, Coca-Cola zero. Εντάξει, νομίζω πως το έκανα για αρκετή ώρα. Εντάξει, άντε πάμε, φτάνει. Έτσι όπως πάμε δεν πρόκειται να κερδίσει κανείς. Αντί να ταλαιπωριόμαστε, γιατί δεν πετάμε απλά το κέρμα και δεν βλέπουμε ποιος είναι ο νικητής? Καλή ιδέα, αυτό έπρεπε να το είχαμε κάνει εξ αρχής. Τέλος πάντων. Έτοιμος, 1, 2, 3. Όχι ρε φίλε, τύχει κορώνα. Ναι, κέρδισα. Ναι, δεν ταλαιπωρήθηκα άδικα. Σιγά πως ταλαιπωρήθηκες εσύ. Με έβαλε να κάνω με το αλογάκι και να λέω το τραγούδι της Coca-Cola. Έγινα ρεζίλι. Αν τα παιδιά κάνουν πολλά like και πολλές εγγραφές, μπορεί να κάνουμε δεύτερο και να κερδίσεις εσύ. Εντάξει. Παιδιά, εσάς ελπίζουμε να σας διασκεδάσαμε λίγο. Οπότε βάλτε ένα like, μια εγγραφή, κουδουνάκι καμπανάκι για να μην χάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Και τα λέμε.